φορώντας κράνη και ενώνοντας τα χέρια τους, δημιουργώντας μία ανθρώπινη αλυσίδα, μέλη του Συλλόγου Ανθρώπινη Ασπίδα προχώρησαν στο συμβολικό αποκλεισμό του εγκαταλελειμμένου διατηρηταίου κτηρίου άνω των 160 ετών επί της Αγίου Μινά, σε μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ανάδειξης του σοβαρού προβλήματος των ετοιμόρροπων κτηρίων στο Ηράκλειο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανθρώπινης Ασπίδας αποκλείσαμε στο συγκεκριμένο σημείο το εν λόγω κτίριο, το οποίο δυστυχώς είναι υποκατάρρευση. Το ιδεατό για μας θα ήταν να διατηρηθεί το εν λόγω κτίριο, άλλωστε έχει κριθεί διατηρηταίο, τόσο διότι θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης για τον εσωτερικό όσο και για τον εξωτερικό τουρισμό, και βέβαια πολύ περισσότερο εφόσον αναστηλωθεί, εφόσον διατηρηθεί αυτό το κτίριο, για εμάς δεν θα υπάρχει πλέον κίνδυνος να διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Έστειλαν το μήνυμα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η επιλογή του σημείου ήταν συμβολική, καθώς το μήνυμά τους αφορά σε κάθε κτίριο, είτε ιδιωτικό είτε κρατικό, το οποίο βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, με αποτέλεσμα εν έτη 2020 να ρισκάρουμε, όπως τονίζουν, τη ζωή μας, περπατώντας στα στενά της εκάστοτε πόλης. Τα επικίνδυνα κτίρια στα οποία χτυπάμε το καμπανάκι είναι πάρα πολλά. Πιστέψτε με, στην ανθρώπινη ασπίδα καταφθάνουν καθημερινά στη σελίδα μας στο Facebook εκατοντάδες φωτογραφίες από ετοιμόρροπα κτίρια, από ετοιμόρροπα μπαλκόνια, τα οποία αποτελούν δυστυχώς τον άμεσο κίνδυνο για τον πολίτη, για τον διερχόμενο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ανυποψίαστος περνάει κάτω από αυτά τα σημεία. Προτεραιότητα για μας είναι η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής σε κάθε επίπεδο. Την ανάγκη να υπάρξει μέρημνα για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να επισκευάσουν τα επικίνδυνα κτίρια, τονίζει ο Φραγκίσκος Δασκαλάκης, ο οποίος επιδιώξει συναντήσεις τόσο σε περιφέρεια Κρήτης όσο και στον Δήμο Ηρακλείου. Με συγκεκριμένες προτάσεις και με συγκεκριμένες βοήθειες οικονομικές προς τους πολίτες, θα μπορούσε να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση, έτσι ώστε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που πραγματικά θα επιθυμούσαμε όλοι μας. Να έχουμε μια όμορφη πόλη, μια λειτουργική πόλη, μια ασφαλή πόλη. Αυτό ζητάμε. Και γιατί όχι να μην δημιουργήσουμε μια εφάμιλη γειτονιά, μια εφάμιλη παλιά πόλη, όπως εκείνες των Χανίων και του Ρεθύμνου, έτσι ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης.